Του φύγανε μαλάκα του παπά τα μουσια στον αέρα. Μα εγώ το νιώθω ότι αυτοί εδώ που βλέπουν γουστάρουν αυτά που ακούνε, ρε μαλάκα. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να το παίξω ούτε σφίχτη ούτε τίποτα. Εγώ το TikTok το άνοιξα. Εντάξει, έτσι από την απαλευσιά μου. Ωραία. Λέω δηλαδή, γαμιέται να ανοίξω κι εγώ. Και σιγά σιγά πήρε άλλη τροπή το θέμα. Okay. Δεν με νοιάζει αυτό. Εντάξει, τα αρχίδια μου, ρε φίλε. Τι λένε και τι κάνουνε. Απλά θέλω να ακούσει μερικά άτομα που τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι είναι σαν εμένα λίγο στο χαρακτήρα. Καταλαβαίνω τα λόγια μου. Εντάξει. Ότι μπορούν να αλλάξουν όλοι προς το καλύτερο, ρε μαλάκα. Ναι. Μπορέσα εγώ. Μπορούν όλοι. Μπορεί να ήμουν το χειρότερο κολοπέδι. Αλήθεια. Ήμουν το χειρότερο κολοπέδι. Το πιο ασέβαστο παιδί. Μαλάκα άνεψα γουρούνα και την πέταξα μέσα στο ιερό. Πέταξα μέσα στο ιερό της εκκλησίας Βαρελότητα, μέσα στον παπά. Τον ανατείναξα. Τον ανατείναξα μέσα στην εκκλησία. Μαλάκα την πέταξα γουρούνα, δηλαδή ποιος μαλάκα το κουτά αυτό το πράγμα. Μαλάκα να ανέψει γουρούνα και να την πετάξει μέσα στο ιερό από το στανιό μου. Το Πάσχα, ναι. Μέσα στο ιερό. Όχι έξω πετάνε οι άλλοι. Του φύγανε μαλάκα του παπά τα μουσια στον αέρα. Γελάω τώρα, λέγαμε σε παρα φίλε, μαλακίες. Ήτανε ψεύτη.